Στη φορά και σήμερα, κυρίες και κύριοι, με πολλές αποκαλύψεις να καλησπερίσουμε τη Σταυρό Τυρούρου. Καλησπέρα, Σταυρούλα. Καλησπέρα. Να καλησπερίσουμε τον Πάντο Τζίφα από το press1.gr. Καλησπέρα και σε σένα. Πολύ καλησπέρα και από εμένα, φίλε. Να καλησπερίσουμε τη Χαρά τη Λεμονή. Χαρά Λεμονή, καλησπέρα και σε σένα, το δήμαρχε.gr. Καλησπέρα. Πάμε να δούμε γιατί βγαίνει η κυβέρνηση και λέει θα διερευνηθούν τα μέτρα κατά της ακρίβειας. Να πούμε ότι η ακρίβεια έχει χτυπήσει κόκκινο. Να πούμε αυτή τη στιγμή ότι έχουμε κατά συρροή ληστεία, θα έλεγα εγώ, στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Γιατί αν πάρουμε πολλά προϊόντα τα οποία πωλούνται στα ελληνικά σούπερ μάρκετ, σε αντίστοιχα σούπερ μάρκετ της Γερμανίας, που οι Γερμανοί παίρνουν τα τριπλάσια χρήματα ως βασικό μισθό, βλέπουμε εδώ ότι το πράγμα έχει ξεφύγει. Ακόμα και στη φέτα, ακόμα και η φέτα πωλείται πιο ακριβά στην Ελλάδα, από ελληνική μεγάλη εταιρεία, πωλείται πιο ακριβά στην Ελλάδα παρότι στη Γερμανία. Η ελληνική φέτα, η Δοδόνη συγκεκριμένα. Είναι απίστευτα οι διαφορές που υπάρχουν μεταξύ τιμών στο σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα με τη Γερμανία. Σε ελληνικά προϊόντα. Και δηλαδή. Σε ελληνικά προϊόντα. Φανταστείτε δεικτικά, υπήρχε δημοσίευμα που δείχνει ότι η Coca-Cola ναι, πωλείται το μπουκάλι των 1,5 λίτρο στην Ελλάδα 1,54 και στη Γερμανία 0,99. Σας μιλάω και πιο για την Coca-Cola. 25%. Για τον καφέ, το Jagoms, τα 500 γραμμάρια, στην Ελλάδα 7,93 το σούπερ μάρκετ. Στη Γερμανία 5,49. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά προϊόντα, όπου λες τι γίνεται εδώ. Ακόμα και για απορρυπαντικά, το Lenor. 8,96 η συσκευασία που υπάρχει εδώ, στη Γερμανία 5,49. Υπάρχουν τεράστιες διαφορές στα ράφια. Τεράστια διαφορά στο ελληνικό ράφι σε σχέση με το γερμανικό ράφι. Εδώ λοιπόν σημαίνει ότι υπάρχει σφροκέρδεια. Και κάποιοι κερδίζουν στις πλάτες των πολιτών που παίρνουν πενιχρές συντάξεις και πενιχρούς μισθούς. Και όχι μόνο αυτό, φίλοι. Και με μια ενεργία που καλπάζει. Όταν εβάζονται προσφορές, υποτίθεται σε κάποια προϊόντα, τα προϊόντα αυτά πάλι υπερβαίνουν τις τιμές του εξωτερικού. Και υποτίθεται ότι για μας είναι προσφορές. Ναι. Κάποιοι κάνουν εσωκέρδια. Και αυτό είναι ξεκάθαρο. Αυτή τη στιγμή, αυτό που λέει ο κόσμος είναι, μας κλέβουν ασύστολα. Πάμε. Ηλιέλαιο. 1 λίτρο στην Ελλάδα, το συγκεκριμένο, να μην πούμε τώρα και τη μάρκα, 3 ευρώ το λίτρο στην Ελλάδα, στη Γερμανία 0,99. Πάμε στη Γερμανία να πάρουμε ηλιέλαιο. Δηλαδή είναι τεράστιες οι διαφορές. Τα σαπούνια, τα σαμπουά, τα παντέν. 2,95 στην Γερμανία, 5,28 στη χώρα μας. Το ίδιο ακριβώς. Δηλαδή, λες, τι γίνεται εδώ. Ναι, πού είναι το παγκόσμιο του θέματος, πού είναι. Η φέτα η Δοδόνη, 9,94 το κιλό στην Ελλάδα, στη Γερμανία 9,5 ευρώ. Εδώ ακόμα προσπαθούν να μας πείσουν ότι όλα συμβαίνουν εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία και γι' αυτό υπάρχει αυτό το πρόβλημα σε όλη την αλυσίδα. Και μας λες ελληνικό προϊόν... Που έχει και μεταφορικά και έξοδα... Βέβαια. Τα μεταφοράς. Και το ελληνικό προϊόν σε ένα άλλο ευρωπαϊκό κράτος δίπλα μας κοστίζει πιο φθηνά. Άρα ποια Ουκρανία και ποιο πρόβλημα. Πάμε να ακούσουμε τι λέει ο κύριος Κρέκας που λέει θα διερευνηθούν τα μέτρα κατά της ακρίβειας. Διευρυνθούν αυτά τα μέτρα επειδή έχουν αυξηθεί ακόμα περισσότερο οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας το Μάρτιο. Όλα αυτά όμως θα τα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, οπότε θα κάνετε λίγο υπομονή. Έχουμε δουλέψει τα σενάρια και το Οικονομικό Επιτελείο και ο Χρήστος Σταϊκούρας και εμείς το Υπουργείο Ενέργειας, έτσι ώστε να προσπαθήσουμε να απορροφήσουμε ένα μεγάλο μέρος αυτής της ανατίμησης στις ενέργειες. Δυστυχώς, όσο ο πόλεμος συνεχίζεται, καταλαβαίνετε ότι τροφοδοτεί ακόμα περισσότερο την ενεργειακή κρίση. Το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο.
Επιτέλους έχει αρχίσει, φαίνεται να το καταλαβαίνει και η Ευρώπη. Εμείς έχουμε ζητήσει, ο Έλληνας Πρωθυπουργός επανειλημμένα, ότι θα πρέπει να υπάρξει μια κεντρική ευρωπαϊκή λύση σε ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα. Δεν είναι μόνο πρόβλημα της Ελλάδος. Mm-hmm. Ήδη και στις βορειότερες χώρες το πρόβλημα είναι πολύ έντονο. Και εκεί φαίνεται ότι οι αντιδράσεις της κοινωνίας και της οικονομίας εκεί των χωρών αυτών, των κλάδων, των επαγγελματικών κλάδων, πιέζει και εκεί τις κυβερνήσεις να συμφωνήσουν μαζί μας για τη δημιουργία ενός κεντρικού ευρωπαϊκού μηχανισμού. Ναι. Εμείς βέβαια δεν μπορούμε να περιμένουμε την Ευρώπη και εξαντλούμε κάθε δυνατότητα που έχει η οικονομία μας και ο κρατικός προϋπολογισμός βέβαια, για να στηρίξουμε νοικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι σε αυτές τις κρίσεις. Λοιπόν, ακούσετε, ούτως ή άλλως αυτή τη στιγμή, ναι, εμείς στην Ελλάδα έχουμε επιλέξει να στηρίξουμε όλες τις κύριες κατοικίες. Ποιο ήταν το ποσό του Μαρτίου? 4,5 περίπου εκατομμύρια παροχές. Ναι. Μέχρι τις 300 πρώτες κιλοβατόρες. Ναι. Μέχρι τις 300 πρώτες κιλοβατόρες θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε με επιδοτήσεις που θα απορροφήσουν τις μεγαλύτερες αυξήσεις στην ενέργεια αυτό το μήνα. Οι δικαιούχοι, επαναλαμβάνω, έχουμε επιλέξει να στηρίζουμε όλες τις κύριες κατοικίες ανεξαρτήτως εισοδήματος, ανεξαρτήτως τετραγωνικών. Και άρα θα συνεχίσουμε τον ίδιο τρόπο. Όλες οι κύριες κατοικίες, ναι, θα είναι επιλέξιμες μέχρι ένα όριο κατανάλωσης που έχουμε βάλει, μέχρι τις 300 κιλοβατόρες, αλλά και ακόμα και αυτοί που έχουν μεγαλύτερη κατανάλωση, μέχρι τις πρώτες 300 κιλοβατόρες ένα μήνα, θα πάρουν αυτή την ενίσχυση. Και με αυτόν τον τρόπο, 7-8 στα 10 νοικοκυριά θα δουν, να το πω έτσι, αυξήσεις οι οποίες δεν θα ξεπερνούν το 20-30%. Από 10 έως 30% εξαρτάται την κατανάλωση που έχει ο καθένας. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τα καύσιμα. Γιατί βγαίνει ο κύριος οικονόμου και λέει ότι οι πολίτες θα πληρώνουν τη βενζίνη φθηνότερα από την τιμή της αντλίας. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Μαρία Ζάγκα, την πρόεδρο των Βενζινοπολών. Κυρία Ζάγκα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, τι κάνετε? Υπομονή κάνουμε με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Εγώ υπομονή κάνω. Να δω πόσο θα αντέξουμε όμως. Τώρα τι ακριβώς θα γίνει, θα πληρώνει ο κόσμος λιγότερο τη βενζίνη? Ξέρουμε τίποτα. Ναι. Περιμένουμε μαζί με τους καταναλωτές και οι επαγγελματίες να μάθουμε αύριο ποια είναι τα περίφημα μέτρα στήριξης, ναι, τα οποία τονίζουν συνέχεια ότι είναι προς τους οικονομικά αδύναμους. Πάμε να ακούσουμε τι λέει ο κύριος οικονόμου για το σχολιάσουμε μαζί. Και ο τρίτος πυλώνας που είναι και η παρέμβαση στα καύσιμα. Εδώ και εκεί χωρίς αμφιβολία, όπως σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, έτσι και στην Ελλάδα, αντιμετωπίζουμε όλοι μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση. Και εκεί, σε ό,τι αφορά τα καύσιμα, θα υπάρχει παρέμβαση. Εκείνο που μπορώ να σας πω σήμερα είναι ότι η παρέμβαση αυτή θα έχει ως αποτέλεσμα εκείνος που πηγαίνει και βάζει καύσιμα να πληρώνει σε τιμή φθηνότερη από αυτή που αναγράφεται στην αντλία. Και εκεί επίσης, σήμερα, αύριο, οριζόντια. Οριζόντια ή θα υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια? Γιατί θα πηγαίνω εγώ στο βενζινάδικο και πρέπει να έχω και το εκαθαριστικό της φορολογικής μου δήλωσης. Είναι με επιστροφή ή θα... Και εκεί θα υπάρχουν κριτήρια πιο διευρυμένα από τα κριτήρια της προηγούμενης κατηγορίας καταβολής της ενίσχυσης που είπαμε. Και σε αυτό θα επαναλάβω, κύριε Παπαδάκη, ότι αυτό που κάνουμε είναι να εξαρτήσουμε κάθε δυνατότητα για να χωράμε όσο το δυνατόν περισσότερο. Και επίσης, για να το προσθέσω και αυτό, θα επιχειρούμε να κάνουμε ενδεχομένως και μια παρέμβαση σε ό,τι αφορά και στα επαγγελματικά, πέραν από τους καταναλωτές δηλαδή. Να ενισχύσουμε και τον κόσμο που παράγει, μάλιστα, γιατί και αυτός ο κόσμος δοκιμάζεται και αυτός ο κόσμος αυτές τις δυσκολίες της μετακυλίας στο κόστος στην κατανάλωση. Έχουμε ένα πάρα πολύ σύνθετο και πολύπλοκο πρόβλημα. Ο κόσμος τα φέρνει δύσκολα. Περνάμε μέσα από συμπληγάδες. Ό,τι είναι δυνατόν να γίνει, μιλώ για το εσωτερικό, δεν έχουμε φτάσει ακόμα στην ενίσχυση τώρα για την τιμή. Ό,τι είναι δυνατόν να γίνει, θα γίνει. Σε ό,τι αφορά την ιστορία των καυσίμων, πάμε σε μια μεγαλύτερη περίμετρο για ιδιώτες και για επαγγελματίες. Ακόμα μεγαλύτερη από αυτή που είπα. Έτσι ώστε να μπορεί ο κόσμος να έχει μια ενίσχυση, να ανακουφιστεί από αυτές τις υψηλές τιμές. Εκείνο που μπορούμε να πούμε σήμερα για να κρατήσει ο κόσμος είναι ότι θα πληρώνει εξαιτίας αυτής της πρωτοβουλίας ενίσχυσης που η κυβέρνηση θα ανακοινώσει αύριο μεθαύριο, φτηνότερα, ικανοποιητικά φτηνότερα, μια αρκετά μεγάλη περίμετρος πολιτών, τα καύσιμα από αυτά που φαίνονται στην τιμή της αντλίας σήμερα. Μάλιστα. Κυρία Ζάγκα, τα ακούτε? Εγώ δεν καταλαβαίνω τίποτα. Δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει εσείς. Ναι, όχι, έχει δίκιο. Έχει ένα δίκιο. Εσείς ως πρόεδρος των Βενζινοπολών, έχετε βρεθεί με κάποιον υπουργό να σας πει τι γίνεται, έχετε έρθει σε επαφή? Τίποτα. Είναι, λέει, μυστικό και αύριο θα ανακοινωθεί δημόσια. Περιμένουμε με την ίδια αγωνία που έχει ένας καταναλωτής και εμείς το μαγαζί. Τι είναι αυτό που δεν θα είναι οριζόντιο,
που το ξεκαθάρισαν ότι δεν θα είναι μείωση του ειδικού φόρου, διότι αν το κάνουν θα χάσουν ένα μεγάλο χρηματικό ποσό, ναι, το οποίο το διαθέτουν στην υγεία και στην εκπαίδευση, μα ούτε δέχονται και να μειώσουν το ΦΠΑ, το οποίο είναι 24%, ενώ η Κύπρος το έχει πάει στο 19% όπου ήταν παλιά και σε εμάς. Είναι 5 μονάδες, θα έχει μεγάλη διαφορά. Δεν το κάνει αυτό, το θεωρεί οριζόντιο. Μάλιστα. Άρα τι θα βγάλει κουπόνια. Ναι, έλατε. Θα το ακούσουμε, περιμένουμε. Ναι, δεν έχουμε καταλάβει. Περιμένουμε, ειλικρινά σας το λέω, δηλαδή το λέει τόσο περίπλοκο σαν να είναι υπηθεία. Ήξης αφήξης. Κοντός ψαλμός, αλληλούια. Τι ναι, με περιμένει αύριο και εμένα και τον καταναλωτή. Και ποιος είναι, δηλαδή ο ευάλωτος είναι, λέει, αυτοί που είναι χαμηλοσυνταξιούχοι, οι άνεργοι, οι μονογονεϊκές, μα όλη η Ελλάδα έχει ανάγκη από στήριξη. Είναι δυνατόν, ποιος έχει τη δυνατότητα να πληρώνει 2 ευρώ τη βενζίνη. Εγώ θέλω να σας πω, το απλό πετρέλαιο πήγε 2,005 με 6. Και επειδή βλέπουμε ότι δεν τα βγάζουν πέρα οι επαγγελματίες, μεταξύ, οι οδηγοί των φωτιγών, από μόνοι μας πάρα πολλοί πρατηριούχοι, κατεβάσαμε αυτή τη τιμή του απλού πετρελαίου και μειώσαμε ακόμα περισσότερο το κέρδος μας. Πάνω να σας πω, κυρία Ζάγκα, γιατί δεν θα πατάνε οι άνθρωποι. Κυρία Ζάγκα, να πω το εξής όμως, φαινόμενο που έχει παρατηρηθεί, ότι πολλές πολυκατοικίες και πολλές σπίτια που βάζουν πετρέλαιο έχουν πέσει θύματα και τους κλέβουν την ώρα που του βάζουν πετρέλαιο με την αντιλία από τα βιντεοφόρα. Προσέξτε, έχω πει πάρα πολύ. Πολλοί κόσμος έχει πέσει θύμα. Είναι πάρα πολύ προσεκτικοί. Τι να κάνει. Προσέξτε, πριν έρθει θα πρέπει να έχουν μετρήσει προσεκτικά να ξέρουμε τι έχει δεξαμενή τους. Θα παραλάβουν, όταν παραλαμβάνουν δεν θα μετακυριθούν καθόλου. Πάνω εκεί θα είναι στην παράδοση. Δεν θα μετακινηθούν ούτε ένα λεπτό, το λέω ξεκάθαρα. Θα κάτσουν λοιπόν εκεί να παραλάβουν, θα περιμένουν να ησυχάσει το καύσιμο λίγο και μετά θα μετρήσουν. Να ησυχάσει το καύσιμο. Αν διαφωνούν, έχουν διαφορές, στο τιμολόγιο που θα υπογράψουν, θα γράψουν με επιφύλαξη. Και αμέσως θα πάρουν την εταιρεία στην οποία ανήκει το αυτοκίνητο το οποίο ήρθε. Γιατί λίγο πολύ, γι' αυτό λέμε, πηγαίνετε σε εταιρείες μεγάλες, οι οποίες θέλουν να ξέρουν τι συμβαίνει με τους συνεργάτες τους. Είναι Shell, είναι Xi'an, είναι Echo, είναι BP, οτιδήποτε είναι. Ενώ αν πάρεις ένα ανώνυμο, αν δεν βρεις άκρη, δεν θα βρεις. Να, έτσι δεν μπορούμε να καταδικάζουμε όμως και τις επαγγελματίες που δεν είναι σε μεγάλες εταιρείες όμως. Απ' την άλλη, δεν μπορούμε να καταδικάζουμε όμως και τους... και άλλες εταιρείες μικρές, οι οποίες δεν είναι τόσο γνωστές με πετρέλαια. Μένουμε εδώ, κύριε Ζιάκα, σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε τώρα να δούμε μία υπόθεση που σοκάρει για μία ακόμα φορά το Πανελλήνιο και αναφερόμαστε σε αυτό το οποίο συνέβη χθες το βράδυ. Ένας 23χρονος σκότωσε τη γιαγιά του για ένα ποτήρι νερό. Χαρά λεμονή. Ναι, ναι. Όντως, μιλάμε. Φίλιππε, αυτό έγινε τα ξημερώματα της Δευτέρας. Στο δικαστικό μέγαρο, λοιπόν, της Καβάλας οδηγήθηκε σήμερα το πρωί ο 23χρονος δράστης, ο οποίος φέρεται ότι ξυλοφόρτισε μέχρι θανάτου τη γιαγιά του στο χρυσοχώρι του Δήμου Νέστου, διασήμαντον αφορμή πραγματικά. Ο συνήγορος υπεράσπισης του 23χρονου, καθομολογεί αν δράστη γιατί έχει ομολογήσει, έκανε λόγο σε δηλώσεις του για παραβατικό χαρακτήρα. Υποστήριξε ότι υπάρχουν πάνω από 40 καταγγελίες από τους γείτονες του νεαρού και τόνισε ότι πρόκειται για μια διαπιστωμένη ψυχική νόσο και ότι θα έπρεπε να βρίσκεται σε ψυχιατρικό κατάστημα. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Χρυσοχωρίου υπογράμμισε ότι το άσχημο περιστατικό έχει θορυβήσει το χωριό τους και μάλιστα ο ίδιος είπε ότι είχε στείλει πολλές φορές στο σπίτι τους την υπηρεσία βοήθεια στο σπίτι για να ενισχύσουν και να βοηθήσουν τη γιαγιά, όμως πάντα ο 23χρονος και ο πατέρας του τους έδιωχναν. Τώρα να πούμε πώς ξεκίνησε όλη η ιστορία. Αργά το βράδυ της Κυριακής, όταν η άτυχη ηλικιωμένη ξύπνησε μέσα στη νύχτα και ζήτησε από τον εγγονό της ένα ποτήρι νερό, εκείνος έχασε την ψυχραιμία του και σε κατάσταση αμόκ άρχισε να τη χτυπάει μέχρι τις 4 τα ξημερώματα της Δευτέρας. Η ηλικιωμένη δεν άντεξε και φυσικά υπέκυψε.
Πάμε να ακούσουμε τι λέει ο συνήγορος του 23χρονου, ο οποίος λέει έπρεπε να είναι σε ψυχιατρίο. Έπρεπε να είναι σε ψυχιατρίο. Το θέμα είναι γιατί δεν ήταν στο ψυχιατρίο όμως. Μετά από 40... Γιατί, να ακούσουμε τι λέει ο συνήγορος. Να ακούσουμε λίγο το συνήγορο να πούμε ότι μόλις κατάλαβε ότι η γιαγιά του δεν ανέπνεε, τηλεφώνησε σε ένα γραφείο κηδιών και τους είπε να πάνε να την πάρουν γιατί έπεσε και μάλλον σκοτώθηκε. Ο υπάλληλος του γραφείου, υποψιασμένος, του είπε να πάρει τηλέφωνο ένα γιατρό και την αστυνομία. Και όταν έφτασαν βέβαια οι αστυνομικοί στο σπίτι, αντίκρισαν την ηλικιωμένη γυναίκα άγρια χτυπημένη. Και ο ιατροδικαστής που την εξέτασε για να δώσει εξηγήσεις, είπε ότι δεν επρόκειτο για πέσιμο, αλλά κατέληξε από άγριο ξυλοδαρμό. Να ακούσουμε τον συνήγορο. Η συγκεκριμένη υπόθεση, δυστυχώς, μπορεί να χαρακτηριστεί αποτρόπαιο έγκλημα, αλλά το ίδιο αποτρόπαιο είναι και η εκοφαντική σιωπή όλων των ηθινόντων που εδώ και 3 χρόνια, παρά τα τελευταία, κυρίως τα τελευταία 3 συναπτά χρόνια, παρά τις αλλεπάλληλες καταγγελίες των γειτόνων, δεν έπραξαν τα δέοντα. Εννοώ, δεν μπορούμε να περιοριστούμε σε αυτές τις περιπτώσεις όπου έχουμε ψυχοπαθεί μόνον στη σύλληψη, στην προσαγωγή και να περιοριστούμε στο να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Από εκεί και πέρα είναι το ουσιώδες. Γιατί συνηθίζουμε να χρησιμοποιούμε την αστυνομία ως σάκο του μπόξ σε αυτές τις περιπτώσεις και να λέμε ότι η αστυνομία δεν έκανε τη δουλειά της. Όχι, η αστυνομία πάντοτε μετά τις καταγγελίες έκανε τη δουλειά της. Δεν μπορούσε να κάνει κάτι περισσότερο. Στη συγκεκριμένη υπόθεση θα έπρεπε να έχουμε πολύ πιο γρήγορα ακούσια νοσηλεία αυτού του παιδιού σε μονάδα ψυχικής υγείας. Θα μπορούσαμε να έχουμε αποφύγει τη σημερινή κατάληξη. Δυστυχώς κάτι δεν δουλεύει σωστά όμως. Πόσο καιρό διαδραματιζόταν αυτό το δράμα στην οικογένεια? Αυτό με τις πρώτες πληροφορίες που έχω κατορθώσει να συγκεντρώσω και σήμερα μετά την απολογία, μετά βασικά θα ζητήσουμε προθεσμία για να απολογηθούμε, θα προσπαθήσω να έρθω σε επαφή με όλες τις ποινικές δικογραφίες που είχαν σημαντιστεί για αυτό το παιδί. Και κατά το χρονικό διάστημα της με τις εφηβικής και μετεφηβικής ηλικίας, δεδομένου ότι είναι 23 ετών. Υπάρχει, πιστέψτε με, πλούσιο υλικό. Από κακοποίηση ζώου, ενδοκογενειακή βία. Δηλαδή ήταν ένα φαινόμενο το οποίο η νοητική υστέρηση καταρχάς είχε εντοπιστεί ήδη από τα μαθητικά του χρόνια. Αλλά ταυτόχρονα με τη διπολική διαταραχή η οποία ήρθε να διαπιστωθεί στα χρόνια του στρατού, είχαμε συνεχόμενη παραβατική συμπεριφορά λόγω της γνήσιας ψυχικής νόσου, από την οποία πάσχει αυτό το παιδί, αλλά ποτέ κανένας ειδικός δεν φρόντισε για τα περαιτέρω. Για τον εγκλισμό του δηλαδή. Έχουμε αρκετές τέτοιες υποθέσεις που φτάνει στα άκρα, φτάνει στο τέλος το δράμα προκειμένου να κοινοποιηθεί η κατάσταση πολιτική. Αυτό είναι, πραγματικά είναι το δυστύχημα. Δεν λειτουργεί άλλο ένα παράδειγμα που αποδεικνύει περιτράνως ότι μόνο με τις ποινικοδογματικές αγγυλώσεις και τους προβληματισμούς μας και τις τροποποιήσεις του ποινικού κώδικα δεν λύνεται αυτό το θέμα. Και σας έχει πει τι ακριβώς συνέβη εκείνο το ξημέρωμα, το 23χρονο? Δεν έχει, ουσιαστικά δεν υπάρχει δυνατότητα σοβαρής επικοινωνίας. Οι αστυνομικοί πώς έφτασαν στο συγκεκριμένο δράστη? Συγγνώμη, να φανταστείτε, μου λέει ο παππούς ότι η γιαγιά κοιμάται. Δεν τη σκότωσα, κοιμάται. Πώς έφτασαν οι αστυνομικοί στην εξιχνίαση της υπόθεσης? Ήταν γνωστό. Ναι, ομολόγησε, ήταν γνωστό. Τον πιέσανε. Μα όταν λέμε ότι είμαστε σχιζοφρενείς ή είναι κάποιος ψυχοπαθής, δεν σημαίνει ότι δεν έχει καθόλου επικοινωνία με το περιβάλλον. Απλά είδατε, φωτογράφησε μέσα στη δική του χαοτική σκέψη, φωτογράφησε την πραγματικότητα ότι εγώ δεν έκανα κάτι στη γιαγιά, απλά την έβαλα για ύπνο. Εμείς από εκεί πέρα μπορούμε να αντιληφθούμε τι εννοεί. Δυστυχώς βλέπουμε ότι έχουμε πάρα πολλά τέτοια συμβάντα και ότι και να μπουν στο ψυχιατρίο τους κρατάνε 1, 2, 3, 4 εβδομάδες το πολύ και τους αφήνουν ξανά έξω. Τους δίνουν μια θεραπευτική αγωγή και άντε στο σπίτι σου. Το θέμα είναι εδώ ότι πολλές φορές ευθύνονται και οι οικογένειες οι οποίες λυπούνται το παιδί τους, το εγγόνι τους, τον άνθρωπό τους να μπει μέσα σε ένα ψυχιατρίο.
και το θρυνούν και ταμπού. Το θέμα εδώ είναι ότι σήμερα θρυνούμε μία γυναίκα. Άδικα. Και ο πατέρας όμως δεν πρέπει να είναι πολύ καλά, διότι είναι ένας παράλληλος άνθρωπος. Και όταν έστελε ο πρόεδρος του Χρυσοχωρίου τη βοήθεια στο σπίτι, και ο πατέρας και ο γιος τους έδιωχναν. Και λέω εγώ, αυτός ο πρόεδρος του Χρυσοχωρίου δεν έκανε κάτι. Όταν υπήρχαν τόσες, γιατί ο δικηγόρος αυτό έχει δίκιο, όταν υπήρχαν πάνω από 40 καταγγελίες. Εκεί ευθύνεται η μισόρτα και εκεί πέρα. Πρέπει να είναι ευθύνη της πολιτείας. Εννοείται. Η πολιτεία ευθύνεται. Ο πρόεδρος. Και ο πρόεδρος είναι. Σε μια κοινότητα, αυτός λες, της κοινότητας ο πρόεδρος. Βέβαια, για τον πρόεδρο. Τι θα κάνουμε της κοινότητας. Ένας εκλεγμένος είναι που τον έχουν για τα τοπικά προβλήματα. Και έτσι με μια βοήθεια. Άκου δύο λεπτά. Από τη στιγμή που έχουν καταγγελίες, υπάρχουν νόμοι. Κανένας εκλεγμένος αυτοδιοικητικός δεν είναι πάνω από τον νόμο ή να ορίζει τους νόμους. Από τη στιγμή που έχουν καταγγελίσει στην αστυνομία, πρέπει να ενημερωθεί η εισαγγελία. Και από εκεί λοιπόν η εισαγγελία να βγάλει διαταγή να πάει να γίνει εγκλεισμός στο ψυχιατρίο. Έτσι γίνεται. Πας μέσω εισαγγελέα. Η διαδικασία είναι η εξής. Πας στο αστυνομικό τμήμα. Κάνεις την καταγγελία. Έχουν μαζευτεί κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν μετά πας στην εισαγγελία. Και ο εισαγγελέας κρίνει εάν θα πρέπει να πάει ή όχι. Με μια ενδεχόμενη πραγματογνωμοσύνη στο ενδιάμεσο, εάν όχι, χρειαστεί. Όχι, γίνεται εξέταση. Αν χρειαστεί. Όχι, γίνεται εξέταση. Ναι. Και τη στιγμή που η εξέταση δείχνει ότι έχει πρόβλημα, παραμένει μέσα. Πραγματογνωμοσύνη. Κάποιος δεν έκανε καλά τη δουλειά του. Αυτός ο κάποιος... Οι πολίτες δεν μπορούν να πούνε να υπογράψουν για να πάρει η χαρά ηλεμονή στο ψυχιατρίο. Πρέπει να είναι συγγενείς πρώτου βαθμού. Πράγματι. Για να γίνει η ακούσια. Το θέμα είναι ότι πρέπει μια νεκρή γυναίκα. Και δυστυχώς έχουμε στη λίστα πολλούς ακόμα νεκρούς από τέτοια διαφορία της πολιτείας σε άτομα τα οποία έχουν σοβαρό ψυχιατρικό πρόβλημα. Αυτά όλα πιστώνονται στην πολιτεία. Πραγματικά είναι δηλαδή το σύστημα που σκότωσε αυτή τη γυναίκα. Έτσι ακριβώς. Και δεν είναι σχήμα λόγου. Έτσι ακριβώς. Να τα ρίχνουμε όλα και καλά στην πολιτεία. Το σύστημα αυτό, το κενό και το αδιάφορο σύστημα της πολιτείας για τέτοια ζητήματα. Τη σκότωσε τόσο απλά. Πάμε τώρα. Πάμε να αλλάξουμε κλίμα. Πάμε να δώσουμε κολαγόνο. Πάμε να δώσουμε τον Golden Reaction Collagen. Να δω το αγαπημένο σας κολαγόνο και σήμερα με πολλές βιταμίνες, πολύ πολύ ενέργεια να αποκτήσετε, να μην πονάτε τα κοκαλάκια σας και οι αρθρώσεις σας. Να έχετε έναν ισχυρό οργανισμό γεμάτο από βιταμίνες, βιταμίνη B1, B2, B5, B6, συνένζυμο Q10, αλλά και πολύ 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 κουρκουμίνη. Κουρκουμίνη, ότι έχει πάρα πολλές ιδιότητες, βοηθάει σε πάρα πολλούς τομείς της καθημερινότητάς μας, γιατί έχει αντιφλεγμονώδη και αντιοξυδοτική δράση, βοηθάει πάρα πολύ στην πρόληψη του καρκίνου, στην πρόληψη της νόσου Αλτσχάιμερ, ακόμα και στην πρόληψη της πρόωρης γύρανσης, αλλά και στην αντιμετώπιση της κατάθλιψης. Με ένα τηλεφώνημα τώρα λοιπόν στο 211.600 με 39 ευρώ αποκτάτε το αγαπημένο προϊόν όλων σας, το Golden Reaction Collagen, γεμάτο βιταμίνες και κουρκουμίνη. Θα έχετε ενέργεια. Δεν θα πονάτε τα κουκαλάκια σας και αρθρώσεις σας. Θα έχετε ένα ισχυρό ανασωπητικό σύστημα. Θα έχετε θωρακίσει τον οργανισμό σας απέναντι σε ιώσεις και κρυολογήματα. Με ένα τηλεφώνημα στο 211.600 θα παραλάβετε 2 Golden Reaction Collagen για όλους εσάς, για να έχετε υγεία στα μαλλιά σας, στα νύχια σας, στο δέρμα σας, να έχετε μια όμορφη επιδερμίδα, να μην πονάτε τα κουκαλάκια σας, προλαμβάνετε την οστεοπόρωση. Και φυσικά. Δώρα για όλους εσάς. 100 σπιρουλίνες μαζί, 100 σπιρουλίνες με χλωρέλα, το αγαπημένο συμπλήρωμα των Ολυμπιονικών, για να γίνεται σωστά και αλλά και γρήγορα η αποτοξίνωση που χρειάζεται ο οργανισμός μας. Και φυσικά γιατί η σπιρουλίνα με τη χλωρέλα συμβάλλει και στη δημιουργία νέων ερυθρών αιμοσφαιρίων, κάτι που είναι απαραίτητο για να μπορεί ο οργανισμός μας να ταπεξέρχεται στα προβλήματα της καθημερινότητας. 2-11-600 λοιπόν, 2 Golden Reaction Collagen τώρα, με ένα τηλεφώνημα στην πόρτα του σπιτιού σας και δώρο 100 σπιρουλίνες με χλωρέλα. Το απόλυτο. Εργαλείο, να πω, το απόλυτο προϊόν για να έχετε καλή υγεία και να έχετε έναν ισχυρό οργανισμό. Golden Reaction Collagen. Τρεις λέξεις θησαυρός. Χρυσό, όπως η αναμφισβήτητα ευεργετική αξία της κουρκουμίνης. Δραστικό, όπως ένα τόσο σημαντικό συμπλήρωμα διατροφής οφείλει να είναι. Αυτό το κολαγόνο αλλάζει την καθημερινότητα και τη διάθεσή σας προς το καλύτερο. Με τις ευεργετικές ιδιότητες του Golden Reaction Collagen θα δείτε τον οργανισμό σας να αναγεννάται. Ας ακούσουμε όμως τώρα τον πλέον ειδικό και καταξιωμένο βοτανολόγο Δημήτριο Μαριέτη. Το κολαγόνο
είναι ίνες που απαρτίζουν τον συνδετικό ιστό του σώματος και που συγκρατούν όλα τα τους μυς και όλα τα ζωτικά όργανα. Αυτό είναι το κολαγόνο και είναι ζωτική σημασίας διότι επιδρά παντού. Πέραν του ότι στηρίζει όλο το σώμα, βοηθάει και στην παραγωγή της, για την ενυδάτωση της επιδερμίδας. Εάν μας λείπει το κολαγόνο, δημιουργούνται πολλές ασθένειες και ειδικά στο αίμα. Η κουρκουμίνη που έχει μέσα είναι, όπως είπα, ένας βασιλεύς των βοτάνων. Η κουρκουμίνη είναι ουσία η οποία προέρχεται από το κουρκούμα. Το 70% της δράσης από τον κουρκουμά τον έχει η κουρκουμίνη και το 30% το έχει όλο το υπόλοιπο φυτό, η ρίζα δηλαδή. Ναι. Όταν κάνουμε χρήση κουρκουμίνης για οποιαδήποτε ασθένεια, γιατί λέω για οποιαδήποτε ασθένεια, γιατί η κουρκουμίνη κάνει πρόληψη, αλλά έχει και θεραπείες. Το μαγνήσιο είναι βασικό. Στο αίμα μας, το κεντρικό στοιχείο του μορίου του αίματος είναι ο σίδηρος. Γι' αυτό λέμε, έχουμε ανεμία όταν μας λείπει σίδηρος. Όταν λοιπόν παίρνουμε το μαγνήσιο, αυτομάτως ενώνεται μαγνήσιο με σίδηρο και παράγουν νέα κύτταρα, παραγωγή νέων κυττάρων. Και αυτό ανανεώνει και διατηρεί τη μακροζωία και την νεότητα. Το μαγνήσιο λοιπόν, από τα πιο σπουδαία συστατικά που είναι μέσα στο κολαγόνο. Η σπιρουλίνα είναι μία πλήρης τροφή. Πλήρης. Περιέχει μέταλλα, ιχνοστοιχεία, βιταμίνες, ωμέγα 3, τα πάντα, ό,τι χρειάζεται και πρωτεΐνες, ό,τι χρειάζεται ένας οργανισμός. Γι' αυτό και λέγεται η μητέρα των τροφών. Παίρνοντας σπιρουλίνα κάθε μέρα, παίρνουμε όλα τα στοιχεία που χρειαζόμαστε. Σε ένα. 211 λοιπόν 1600, τηλεφωνήστε τώρα. Μάλιστα, πάμε τώρα να δούμε και να πάμε στην υπόθεση στην Πάτρα, να πούμε ότι υπάρχει μία μαρτυρία σοκ για την μητέρα. Τι ακριβώς έχει συμβεί, Παναγιώτη? Ναι, πράγματι φαίνεται ότι πληθαίνουν οι καταγγελίες. Η συγκεκριμένη έχει να κάνει με την συγγενή της γυναίκας με την οποία ήταν συνδεδεμένος ο μάνος πριν κάνει τη σχέση με την Ρούλα Πισπυρίγκου. Τι συνέβη λοιπόν? Έπινε καφέ η γυναίκα σε κεντρικό σημείο μαζί με την φίλη της, όπου εκεί πέρα φαίνεται ότι πλησίασε η Ρούλα Πισπυρίγκου και της επιτέθηκε. Πάμε να ακούσουμε τη μαρτυρία. Της επιτέθηκε και φραστικά, αλλά δυστυχώς και όχι μόνο. Υπήρχε μια προστριβή σε κάποια κηδεία που είχε γίνει κάποτε. Συναντήθηκαν οι δύο οικογένειες αυτές τυχαία εκεί πέρα και η κυρία Ρούλα πλησίασε την συγγενή μου και της είπε «το δικό σου παιδί πέθανε». Μετά άρχισαν μαλλιοτραβήγματα, δηλαδή μια ψυχολόγητη επίθεση της Ρούλας προς την οικογένεια αυτή. Έγινε ένας χαμός εκεί πέρα κυριολεκτικά. Τους χωρίσαν εκεί πέρα δηλαδή ο κόσμος και εγώ γνωρίζω για εκείνη τη φορά. Έχω ακούσει ότι έχουν γίνει και άλλες προστριβές, αλλά δεν γνωρίζω. Δεν ήμουν εκεί, δεν μπορώ να πω κάτι. Και αυτό το επεισόδιο. Αλλά έχουν ακουστεί ότι έχουν γίνει και άλλοι. Έγινε μεγάλος κραυγάς. Η Ρούλα, ας πούμε, τράβηξε τα μαλλιά της μητέρας της κοπέλας. Εκεί, δηλαδή, μέσα στον κόσμο, δηλαδή, δεν σεβάστηκε τίποτα. Έκανε επίθεση, δηλαδή, έτσι. Έλεγε άσχημες κουβέντες. Δεν μπορώ να τις εκφράσω στον αέρα. Μάλιστα. Έχουμε όμως και μία άλλη καταγγελία από δημοσιογράφο, ο οποίος καταγγέλει ότι απειλήθηκε από τον πατέρα. Από τον μάνο, ναι. Σε ακούμε, Σταυρούλα.
μάλιστα, όπως λέει ο αρχισυντάκτης λοιπόν της εφημερίδας. Ποιας εφημερίδας? Είναι η εφημερίδα η Πελοπόννησος, είναι η εφημερίδα που είχε γράψει και για τους τρεις θανάτους των παιδιών. Και ειδικά στον τελευταίο θάνατο στην οικογένεια, το θάνατο της μικρής Τζορτζίνας, δέχτηκε ένα τηλέφωνο από τον πατέρα της οικογένειας, ο οποίος του είπε ότι θέλει να κατεβάσει την ανάρτηση. Δεν ήθελε, όπως λέει χαρακτηριστικά ο εκδότης, ο αρχισυντάκτης της εφημερίδας, να βγει κανένας από τους τρεις θανάτους. Δηλαδή, πρόβλημα είχε και τις προηγούμενες δύο φορές. Ναι. Και πλέον, όπως έκανε γνωστό, είναι ότι τον πήραν και τηλέφωνο και του είπαν ότι όταν όλο αυτό τελειώσει, τότε θα τα πούμε. Σε απειλητικό τόνο, όπως λέει. Μάλιστα. Άρα, ο δημοσιογράφος, ο αρχισυντάκτης της εφημερίδας, καταγγέλει ότι απειλήθηκε. Ναι, βέβαια. Ναι, και του ζήτησε να μην ξαναγράψει επί της ουσίας. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Τίποτα για τους τρεις θανάτους. Και λέει ότι όταν όλο αυτό τελειώσει, τότε θα τα πούμε. Λέει ότι του τα είπε η Ρούλα και ο Μάνος. Μαζί, το ζευγάρι. Δηλαδή, το ζευγάρι. Τηλέφωνο. Μάλιστα. Πάμε τώρα, έχουμε και τον Πάνο Σόμπολο, ο οποίος ο πιο έμπειρος αστυνομικός ρεπόρτερ της χώρας μας. Πρώην πρόεδρος της ΕΕΑ. Λέει, δεν αποκλείω να είναι έγκλημα. Παρακαλώ. Υπόθεση της Πάτρας. Μία υπόθεση που έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Είναι, η Πάτρα είναι ένα θρίλερ, πραγματικό θρίλερ, που έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Άλλωστε, αυτός είναι και ο λόγος που όλοι ενδιαφέρονται να μάθουν και την παραμικρή λεπτομέρεια. Όλοι. Τώρα, πολλοί με ρωτάνε τι μπορεί να συνέβη. Μπορεί να είναι και έγκλημα ακόμα. Κάποιος, κάποιοι να σκότωσαν αυτά τα τρία αγγελούδια. Δεν αποκλείω τίποτα. Τα έχω δει όλα στα 41 χρόνια που υπηρέτησα αυτόν τον τομέα. Γι' αυτό δεν μπορώ να αποκλείσω ούτε την μαζική δολοφονία, δηλαδή να είναι δολοφονία, αλλά ούτε και ατύχημα. Ιατρικό λάθος, ξέρω εγώ, νοσοκομιακή αμέλεια ή οτιδήποτε άλλο, ή κληρονομικότητα που μπορεί να είχαν τα παιδιά. Κανένας δεν ξέρει. Αλλά εμείς θα πρέπει, επειδή η όλη υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, και από πλευράς ιατρικής, νοσοκομιακής, ιατροδικαστικής, αλλά και από πλευράς αστυνομικής, το ανθρωποκτονιών, γι' αυτό δεν θα πρέπει να προτρέχουμε. Θα πρέπει να περιμένουμε. Ο καθένας έχει στο μυαλό του διάφορα τι μπορεί να συμβαίνει, αλλά λες, είναι έγκλημα. Εντάξει, 99% είναι έγκλημα. Αν 1% δεν είναι και αποδειχθεί κάτι άλλο, μετά πώς στέκεσαι εσύ? Αν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια, θα έχουμε το έγκλημα του αιώνα, είναι το έγκλημα του αιώνα, και φυσικά θα εξιχνιαστεί. Να το θυμάστε, θα εξιχνιαστεί οπωσδήποτε αυτό το έγκλημα. Αυτά λέει ο Πάνος Σόμπολος. Πάμε τώρα γρήγορα να δούμε τι λέει ο ιατροδικαστής, ο κύριος Γρηγόρης Λέων. Ναι. Ο οποίος ήταν, να πούμε, και ο πρώτος, ο οποίος είχε μιλήσει επί της ουσίας για ασφυκτικό θάνατο. Και φαίνεται ότι έρχονται όλα τα πορίσματα να τον επιβεβαιώσουν και γι' αυτό το λόγο έκανε μια ανάρτηση. Η οποία ανάρτηση του κυρίου Λέων λέει ότι δείχνει ασφυξία για τους θανάτους. Ακριβώς. Ασφυξία για τους θανάτους. Εκτεταμένη καινοτοποιοειδή εκφύλιση παρικών, ναι, κυττάρων. Κάτι που το είχαν και η Μαλένα, αλλά και η μικρή Ήρυδα. Και έτσι τα δύο περιστατικά συνδυάζονται. Αυτές, λέει, οι μικροαιμορραγίες και εξαγγίσεις παρατηρούνται κυρίως, εξαγγιώσεις, παρατηρούνται κυρίως σε διάφορα όργανα που περιγράφηκαν και η έντασή τους εξαρτάται από την ένταση της ασφυξίας και της εργόδους αναπνοής. Στο μικροσκόπιο παρατηρούνται. Χαρακτηριστικά στοιχεία είναι η ανέβρεση καινοτοποιών πλαισίων των πυρήνων των υπατικών κυττάρων, κυρίως σε παρατηνόμενες ασφυξίες. Κοινώς ότι μία παρατεταμένη ασφυξία δημιουργεί το αποτέλεσμα που λέγεται εκφυλιστική υπατική. Μάλιστα.
Απίστευτα πράγματα συμβαίνουν και υπάρχει θρίλερ. Πάμε να δούμε λίγο, γιατί υπάρχει άλλο ένα θρίλερ με ένα άλλο βρέφος, το οποίο κατέληξε 2 μέρες μετά τη γέννησή του. Ναι, μία πολύ περίεργη και η συγκεκριμένη υπόθεση. Να πούμε λοιπόν ότι, όπως καταγγέλει ο πατέρας του παιδιού, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα ούτε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, ούτε οι εξετάσεις που είχαν κάνει και οι δύο γονείς έδειχναν ότι έχουν κάποια γενετική πάθηση. Όλα φαίνονται να πηγαίναν καλά. Μπαίνει λοιπόν η γυναίκα μέσα να γεννήσει. Είχε κανονιστεί να γεννήσει με κεσαρική. 15 λεπτά πριν την συγκεκριμένη ώρα που θα έμπαινε, του λένε ότι παρουσιάστηκε μία επιπλοκή. Με αποτέλεσμα να γίνει νωρίτερα η κεσαρική. Μετά ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία που μεταφέραν και τη μητέρα και το μωρό από το ένα νοσοκομείο στο άλλο. Και μετά, από 2 μέρες, το παιδί κατέληξε χωρίς να υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Και γι' αυτό το λόγο, μάλιστα, οι γονείς κινούνται νομικά. Μάλιστα. Γιατί το παιδί ήταν υγιέστατο. Μένουμε εδώ. Μένουμε εδώ, κυρίες και κύριοι. Πάμε για να φτιάξουμε και να διασφαλίσουμε το σπιτικό μας. Πάμε να δώσουμε κάμερα ασφαλείας. Πάμε να δώσουμε κάμερα ασφαλείας για να καταγράφετε και να έχετε εικόνα από το κινητό σας τηλέφωνο. Να έχετε εικόνα στο κινητό σας τηλέφωνο τι συμβαίνει ανά πάσα στιγμή μέσα στο σπίτι σας. Το 218-218-9400. Βλέπουμε και ακούμε τα πίστευτα που συμβαίνουν στην κοινωνία μας. Δεν έχουμε εμπιστοσύνη σε τίποτα. Γι' αυτό τοποθετούμε μια κάμερα μέσα στο σπίτι μας και όπου και αν είμαστε, μέσω του κινητού μας τηλεφώνου έχουμε εικόνα. Ή τοποθετούμε την κάμερα έξω την πόρτα του σπιτιού μας για να ξέρουμε τι γίνεται. Πάει κάποιος να εισβάλλει μέσα στο σπίτι μας? Κάποιος προσπαθεί να κάνει κάτι για να μπει μέσα στο σπιτικό μας? Θα έχουμε εικόνα για να ειδοποιήσουμε τις αρχές. Αν έχουμε ένα σαγερμό, ο σαγερμός χτυπάει εφόσον έχει μπει ο κακοποιός μέσα. Αν τον έχετε εντοπίσει την κάμερα όμως, έχετε προλάβει και έχετε ειδοποιήσει τις αρχές. Εδώ λοιπόν και έχετε πάρει και τα μέτρα σας. Στο 218-218-9400 παίρνουμε κάμερα ασφαλείας για να ξέρουμε τι συμβαίνει μέσα στο σπίτι μας ή έξω το σπίτι μας. Τι συμβαίνει με τα παιδιά μας, τι συμβαίνει με τους ηλικιωμένους γονείς μας, τι συμβαίνει με τους αρρώστους που μπορούμε να έχουμε στο σπίτι, για τους ανθρώπους μας που χρειάζονται φροντίδα και εμείς λείπουμε και έχουμε πάει σε κάποια δουλειά. Μέσω του κινητού μας τηλεφώνου θα έχουμε μονίμως εικόνα για το τι ακριβώς συμβαίνει. 218-218-9400, μόνο με 39 ευρώ για μια ασύρματη Wi-Fi κάμερα. Αλλά πάμε τώρα να γλεντήσουμε, γιατί πλησιάζει Πέμπτη, γιατί Πέμπτη και Σάββατο πάμε Vegas Live Stage για να απολαύσουμε το απόλυτο λαϊκό σχήμα της πόλης. Ζαφύρης Μελάς, Βασίλης Τερλέγκας και Αλέκος Ζαζόπουλος. Πέμπτη και Σάββατο λοιπόν φύγαμε για το Vegas Live Stage που πραγματικά έγινε χαμός. Την Πέμπτη αυτή θα είμαστε όλοι εκεί να γλεντήσουμε από νωρίς. Πάμε. Vegas Live Stage. Ζαφύρης Μελάς. Σ' αγαπάω, κοίτα, μπροστά σου λιώνω. Βασίλης Τερλέγκας. Κι όπως τα παίρνω τις στροφές. Αλέκος Ζαζόπουλος. Στην υγειά. Vegas Live Stage, κάθε Πέμπτη και Σάββατο, Πέτρου Ράλι 29 Ταύρος. Ζαφύρης Μελάς. Βασίλης Τρελέγκας. Αλέκος Ζαζόπουλος. Κάθε Πέμπτη και Σάββατο στο Vegas Live Stage, Πέτρου Ράλι 29 Ταύρος. Τηλέφωνο κρατήσεων 212-214-5050. Vegas Live Stage. Λοιπόν, φύγαμε για Vegas Live Stage, περάσαμε υπέροχα, χαμός στην κυριολεξία, Μελάς, Τερλέγκας, Ζαζόπουλος, γράψαν ιστορία την Πέμπτη και το Σάββατο που μας πέρασε σε ένα εκπληκτικό πρόγραμμα όπου ο Κοσμάκης γλέντησε πραγματικά λαϊκά και ελληνικά. Το απόλυτο λαϊκό σχήμα στην Αθήνα αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο Vegas Live Stage, Πέτρου Ράλι 29 στον Ταύρο. Πάμε τώρα. Πάμε τώρα να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί με μία άλλη υπόθεση. Με μία άλλη υπόθεση που ξύπνησε ένας άνθρωπος και είδε ότι χρωστάει στον ΕΦΚΑ 1.300 ευρώ να έχει πληρώσει όλες του τις υποχρεώσεις και τις οφειλές. Όλες, τι έγινε εδώ? Και για μια ζωή κιόλας. Δηλαδή δεν ήταν κάποιος ο οποίος εργάστηκε 3 μήνες και απλά εμφανίστηκε στον ΕΦΚΑ. Μιλάμε για έναν σεραίο πολίτη. Είναι η αδερφή του. Είναι 2 τα πρόσωπα. Ναι. Το πρώτο πρόσωπο λοιπόν, που έχασε και τα 1.300 ευρώ, εμφανίζεται λοιπόν με πρόβλημα του ΕΦΚΑ, το οποίο το έχουν πολύ ανασφάλιστοι στις ΣΕΡΕΣ. Δεν είναι μόνο οι 2
που κάνουν μιλάνε καταγγελία. Πουλήνα, έτσι, που κάνουν την καταγγελία, υποστηρίζουν ότι έχουν πληρώσει κανονικά τις υποχρεώσεις του, όπως ο Γιώργος Κοπελίτης, ο οποίος είναι αγρότης και ξαφνικά λοιπόν διαπιστώνει ότι τι, ότι χρωστάει 1.300 ευρώ. Η αδερφή του ενώ τα έχει πληρώσει όλα. Πάμε να ακούσουμε τι λέει ο κύριος Κοπελίτης, λοιπόν, για το χρέος που βάλανε στην αδερφή του, όταν τα έχει πληρώσει όλα η γυναίκα. Πάμε να δούμε. Ζητάω από τους πολίτες να είναι σωστοί, ναι, να πληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας, ναι, αλλά εδώ συμβαίνουν πράγματα παράλογα. Δηλαδή. Στην αδερφή μου φανίζει, ενώ έχουν πληρωθεί μέχρι το τελευταίο ευρώ, ότι χρωστάει στο ΚΕΑΟ 1.300 ευρώ. Και ενώ έχω και τις αποδείξεις και τα πάντα. Δηλαδή άμα τις κρατούσα, άρα να βρω το δίκιο μου. Κύριε Αμουραήτη, ξέρετε σε τι δύσκολες καταστάσεις βγάζουμε με ροκάμα του μισή αγρότης. Λοιπόν, και τώρα ξαφνικά χρειάζεται να κάνει η γυναίκα εξετάσεις, αλλά φαίνεται ότι είναι ανασφάλιστη και θα περιμένει μέχρι τις 22 του μήνα, όπως μας είπε ο κύριος Βενέτης, ο φοροτεχνικός, για να τα ξεκαθαρίσει το ΚΕΑΟ και να δει αν είμαστε ασφαλισμένοι. Δηλαδή, κύριε Μωρέτη, εγώ τώρα πρέπει να πάω να χάσω όλη μέρα, να πάω τη Δευτέρα. Μην πάτε. Γιατί? Γιατί δεν θα βγάλετε άκρη. Γιατί αν δεν φτάσει 22 του μήνα, θα σας πούνε ότι δεν μπορούν να βγάλουν άκρη. Ναι, όμως θα πάω να δείξω τις αποδείξεις, κύριε Μωρέτη, ότι έχω πληρώσει. Έχουμε εκπληρώσει, αδελφοί μου. Σύμφωνα με τον κύριο Κοπελίτη, η αδελφή του χρειάζεται να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις, αλλά δεν μπορεί, καθώς το σύστημα την εμφανίζει ανασφάλιστη και η ίδια αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας. Έχει ασφαλιστική... Όχι. 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 Ναι, αυτό. Γιατί δεν να κάνει εξετάσεις, έχει πρόβλημα, έχει ως τριωδαθλητήτα, έχει διάφορα προβλήματα. Και θέλει να κάνει, να πάρει παραπιντικό εξετάσεις και δεν μπορεί. Τη βγάζει ότι είναι ανασφάλιστη, ενώ εσείς αποδεικνύετε ότι ναι, έχετε πληρώσει. Βεβαίως. Και μου λέει, τις έχω τις αποδείξεις. Είναι το γελίο της υπόθεσης αυτό και επιτέλους να το σταματήσουν. Αυτή είναι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση που ευαγγελίζονται όλοι ότι έχει πέλθει. Ταλαιπωρούν όμως τον κόσμο χωρίς λόγο. Εδώ τώρα για 90 λεπτά και να μην σας βγάζει ασφαλιστική κάλυψη. Είμαστε σοβαροί. Δεν μου λέτε να ρωτήσω κάτι. Εσείς πληρώσατε, κάνατε διακανονισμό? Όχι, κύριε Μωραϊτή. Ξέρετε, ξέρετε ότι οι αγρότες πληρώνουν ότι μια φορά τον χρόνο, κύριε Μωραϊτή. Πληρώσατε μήπως νωρίτερα από ό,τι θα έπρεπε να πληρώσετε? Κύριε Μωραϊτή, εγώ πλήρωσα και στο ΚΕΑΟ και ύστερα κανονικά το ΕΦΚΑ. Γιατί όταν είναι μεγάλο το ποσό, πάει στο ΚΕΑΟ μετά από ένα ορισμένο ποσό. Εδώ πέρα, κυρίες και κύριοι, ότι αυτό είναι ένα από τα χιλιάδες παραδείγματα. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί συμπολίτες μας οι οποίοι φαίνονται να είναι ανασφάλιστοι και δεν μπορούν να έχουν τα δικαιώματα που πρέπει να έχουν. Έχει γίνει το έλα να δεις, φταίει το σύστημα, φταίει το τι φταίει, ας κάτσει η κυβέρνηση να το βρει. Και η πολιτεία. Ο Κοσμάκης αυτή τη στιγμή έχει πρόβλημα. Τη στιγμή που έφεραν στο πληρώνουν τους μανατζαρέους. Και τη στιγμή που μιλάμε για χρήματα που δίνονται στους πολίτες, τα οποία είναι πενιχρά, δεν φτάνουν για το τίποτα και να φαίνεσαι και ανασφάλιστος. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Να πεθάνει δηλαδή ο άλλος. Το πρόβλημα της μη ανανέωσης ασφαλιστικής ικανότητας δημιουργεί σοβαρότατο πρόβλημα. Το ξαναλέμε γιατί έχουμε χιλιάδες ασφαλισμένους, όπου ξαφνικά θεωρήθηκαν ανασφάλιστοι, ενώ είχαν προγραμματισμένες ιατρικές εξετάσεις και νοσηλίες. Εν μία ανοιχτή. Βέβαια. Και σου λέω και τη στιγμή, τη στιγμή που έχουμε πανδημία, τη στιγμή που έχουμε πόλεμο στην Ευρώπη και μία μεγάλη οικονομική κρίση. Εδώ πρέπει κάτι να γίνει. Πηγαίνει ο κόσμος για εξετάσεις, του λένε είσαι ανασφάλιστος, πήγαινε στο σπίτι του, φύγε. Ενώ οι άνθρωποι έχουν πληρώσει κανονικά τις εισφορές τους. Είναι τρελό. Είναι τουλάχιστον τρελό. Τι να του πεις, να πρέπει να το αποδείξεις δηλαδή. Το πρόβλημα έχει πάρει μορφή και νοστιβάδας. Είναι σοβαρό το ζήτημα. Πάρα πολλοί κόσμος, ξαναλέμε, πολλοί κόσμος και ίδιους και γιατροί, αυτό το έχουν πάθει, γιατροί, δικηγόροι, οδοντίατροι, αγρότες, και πάρα πολλοί κόσμος. Και τι κάνεις? Πας στο ψωματό και λύσεις ένα σφάλι σου, φύγει έξω. Δεν σε καλύπτουμε. Εκεί τι κάνεις, πες μου, ως πολίτης. Τι κάνεις? Πεθαίνεις, κύριε Τζίφα. Γιατί μέχρι να κάνεις, ενώ πρέπει να κάνεις εξετάσεις και να έχεις κάνει χειρουργία, την κάνεις, πρώτα έχεις πεθάνει. Και μετά μπορείς να κάνεις κάτι για τον Άγιο Πέτρο. Και μετά το συζητάμε. Και μετά από τον Άγιο Πέτρο μπορείς να κινήσεις διαδικασίες. Έτσι θα σε έχουν στείλει στον τάφο. Έτσι ακριβώς. Πάμε να μείνουμε εδώ, πάμε να δώσουμε
ΕΦΕ Στρώμα, η μεγάλη ελληνική εταιρεία κατασκευής στρωμάτων του κυρίου Γιάννη Σπίνου, διοργανώνει μεγάλο διαγωνισμό στις 15 Μαΐου με αγορές άνω των 150 ευρώ. Παίρνετε μέρος στο διαγωνισμό για 1.000 ευρώ μετρητά που θα γίνει στον εκκλησιακό χώρο της ΕΦΕ Στρώμα την Κυριακή 15 Μαΐου στην οδό Φυγαλίας 3 στην Κηφισιά. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Σπίνος. Τα τελευταία χρόνια σας παρουσιάζω τα προϊόντα της ΕΦΕΣ. Προϊόντα πολύ υψηλών προδιαγραφών σε πάρα πολύ καλές τιμές. Η ΕΦΕΣ όμως έχει πάρει και άλλη μία πρωτοβουλία. Μία πρωτοβουλία η οποία θα μας φέρει πιο κοντά. Η ΕΦΕΣ θα μπει σε μια διαδικασία μίας κλήρωσης. Η διαδικασία θα ξεκινήσει από τις 8 Μαρτίου και θα τελειώσει στις 15 Μαΐου, ημέρα Κυριακή. Όσοι αποκτήσετε, όσοι από εσάς αποκτήσετε προϊόντα ΕΦΕΣ αξίας άνω των 150 ευρώ, ταυτόχρονα εκείνη τη στιγμή μπαίνετε στη διαδικασία αυτής της κλήρωσης. Σε αυτό το διάστημα που θα περάσει μέχρι τις 15 Μαΐου, θα έχουμε την ευκαιρία σε αρκετούς από εσάς, πελάτες μας που ήδη τους έχουμε εδώ και χρόνια ή νέους πελάτες, να σας δώσουμε καινούργια προϊόντα. Άρα, στις 15 Μαΐου θα συναντηθούμε εδώ, σε μια διάφανη διαδικασία κλήρωσης, όπου ο τυχερός από εσάς, ο πιο τυχερός από εσάς, θα αποκτήσει 1.000 ευρώ. Δεν μιλάμε για 1.000 ευρώ δωρεάν επιταγή, την οποία θα την καλύψουμε σε προϊόντα. Μιλάμε για 1.000 ευρώ μετρητά. Έτσι, θα πάμε σε δύο διαδικασίες. Η μία είναι να μας δώσετε τη χαρά να προσφέρουμε σε έναν πελάτη μας τα 1.000 ευρώ και το δεύτερο και σημαντικότερο για μας είναι στο να έρθουμε σε επαφή όλοι μαζί. Εσείς που ψωνίζετε τα προϊόντα από την ΕΦΕΣ, που αγοράζετε προϊόντα ΕΦΕΣ και εμείς οι οποίοι θα πάρουμε μαθήματα από εσάς. Θα γίνουμε ακόμα καλύτεροι. Θα μιλήσετε μεταξύ σας για τα προϊόντα τα οποία έχετε αποκτήσει. Αυτό θα μας δώσει πολλά μαθήματα. Θα μιλήσουμε και εμείς μαζί σας. Αν θέλετε να μας δώσετε κάποιες συμβουλές στο να γίνουμε ακόμα καλύτεροι. Άρα θα περάσουμε μια πολύ όμορφη Κυριακή σε μια πολύ διάφανη διαδικασία κλήρωσης που ένας πελάτης μας, ένας από εσάς θα αποκτήσει 1.000 ευρώ μετρητά. Στις 15 Μαΐου, επαναλαμβάνω, ημέρα Κυριακή. Η διαδικασία ξεκινάει για όσους αποκτήσουν προϊόντα από τις 8 Μαρτίου. 8 Μαρτίου με 15 Μαΐου που θα γίνει η κλήρωση, εκεί θα τελειώσει και η διαδικασία. Σας ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα. Πάμε τώρα να δούμε γιατί σε στενό κύκλο έγινε η ταφή του Δημήτρη Κοντομινά στο πρώτο νεκροταφείο. Χαρά Λεμονή. Ναι, στο πρώτο νεκροταφείο, Φίλιππε, και σε στενό οικογενειακό κύκλο έγινε το πρωί η ταφή του Δημήτρη Κοντομινά, η κόρη του Μαρία με τον σύζυγό της Αριστοτέλη Τζιαμπίρη και η αδερφή του Κίτη έφτασαν λίγο πριν από τις 9 το πρωί, ενώ στην κηδεία παραβρέθηκαν πολύ λίγα πρόσωπα, όπως ήταν επιθυμία της οικογένειας, μεταξύ των οποίων και η Μαρία Νικόλτσου, η δημοσιογράφος του Αλφα. Αυτό έγινε αιτία να ρίξει τα καρφιά του Δήμος Βερίκιος στον αέρα του Happy Day. Μάλιστα, ο δημοσιογράφος και στενός φίλος του Δημήτρη Κοντομινά, χθες βράδυ σε ανάρτησή του, στυλίτευσε το γεγονός ότι είχε γνωστοποιηθεί ότι η ταφή θα γίνει στις 11 σήμερα το πρωί, ενώ θα γινόταν 2 ώρες νωρίτερα στις 9. Και έγραψε χαρακτηριστικά ο Δήμος Βερίκιος: «Τον ταλαιπωρούν και μετά θάνατον. Δίνουν παραπλανητική ώρα για την ταφή, την έχουν προγραμματίσει να την κάνουν incognito στις 9 το πρωί, ενώ έχουν διαρρεύσει στους φίλους του ότι θα είναι στις 11 το πρωί. Ντροπή». Μάλιστα. Πάμε να ακούσουμε γιατί έκανε και τηλεοπτικό ξέσπασμα μέσα εκπομπή. Ναι, το πρωί, το πρωί. Για να το δούμε. Έχεις ξανακούσει εσύ δεν... και 9 η ώρα το πρωί? Δεν θέλω να πω, Τίνα, αυτά που πρέπει. Ο Δημήτρης Κοντομινάς, το μόνο που μπορώ να σας πω, είναι ότι ουδέποτε είχε εκφράσει την επιθυμία η κηδεία του να γίνει και κλεισμένων των θυρών, στα κλεφτά και στα μουλοχτά, γιατί... Εδώ βλέπουμε, συγγνώμη, είναι η αδελφή του η Κίτη, η μονάκριβη αδελφή του, υποβασταζόμενη, φτάνει στο πρώτο νεκροταφείο. Η ίδια, εγώ ξέρω, επειδή έτυχε και μίλησα
μαζί της και με την κόρη της που είναι φίλη μου, την ανιψιά του Δημήτρη Κοντομινά, στεναχωρέθηκε που λόγω κινητικών ζητημάτων που αντιμετωπίζει δεν μπόρεσε να είναι στην Ύδρα. Εκεί όπου χθες. Κάτι λέει, μήπως να την ακούσουμε. Δεν ξέρω αν το έχουμε. Μας το στέλνει το link μας. Αν το είχα, φυσικά θα το ακούγαμε. Μάλιστα. Θα μας το στέλνουμε ήχο. Φτάνει καθώς 9 η ώρα θα γίνει η τελετή ταφή στον οικογενειακό τάφο. Δήμο. Ακούσα, άκου να δεις. Σε άκουγα. Και μπαίνω. Δεν στενοχωριέμαι, δεν τσαντίζομαι που με κόβεται, πρόεδρε. Δεν σε κόβουμε και 20. Μη τσαντίζεσαι. Σήμερα όμως το Happy Day νομίζω ότι έκανε. Έκανε αυτό που όφιλε. Έκανε πράξη την τελευταία επιθυμία του. Να μην φύγει στα κλεφτά και στα μουλοχτά. Γιατί δεν είχε να φοβηθεί τίποτα, γιατί είχε το πρόσωπό του, το μέτωπό του καλημέρα. Καθαρό. Καλημέρα. Καλή συνέχεια. Επιστρέφουμε. Ενώ ξαναλέμε, είναι περίεργο ότι ενώ ήξεραν οι φίλοι ότι η κηδεία θα γίνει στις 11 η ώρα, η κηδεία έγινε στις 9. Ήταν απόφαση της κόρης του. Να μην πάει κόσμος. Γι' αυτό το λόγο είχε δώσει. Είναι σεβαστό η οικογένεια, δεν θέλει κανένα. Ο άνθρωπός σας ήταν. Ο πατέρας σας ήταν. Έτσι. Ναι, μπορεί να μην ήθελε πολύ κόσμο για δικούς της λόγους και καλά έκανε. Φαντάζεστε τι θα μαζευότανε. Πόσος κόσμος θα μαζευόταν. Δεν ήθελε. Μαζευόντουσαν σε να το λες. Συνεργάτες, πάλι καλοί και φίλοι θα ήταν. Απλά επιθυμία της κόρης προφανώς ήταν να είναι πολύ στενή. Δεν ήταν φίλοι, ήταν συγγενείς. Και η Μαρία Νικόλτσου που ήταν κουμπάρα του. Ναι, άλλο είπα. Λέω, είπες το τι θα γινότανε. Και πάλι λέω φίλοι και συγγενείς θα ήταν. Το θέμα είναι και την ώρα της κηδείας πάλι να γίνονται και να ακούνται αυτά τα πράγματα. Είναι αμαρτία το Θεό. Ναι. Ας αφήσει την ψυχή του ανθρώπου να αναπαυθεί. Όπως και του κάθε ανθρώπου που φέγει από τη ζωή. Συγχωρεμένος. Τώρα πάνω από το μνήμα να αρχίζονται να ακούγονται αυτά τα πράγματα. Ας σεβαστούμε τη μνήμη του και την ψυχή του. Και του κάθε νεκρού. Έτσι. Είναι ώρες να γίνουμε ξεκατηνιάσματα πάνω τον τάφο και το φέρετρο. Έλεος. Έλεος. Συγχωρεμένος και πάλι. Έλεος, παρακαλώ πολύ. Πάμε τώρα. Πάμε να αλλάξουμε κλίμα. Πάμε να αλλάξουμε κλίμα, πάμε να δώσουμε πάλι το τάλ. Πάμε να δώσουμε την αγαπημένη αναπλαστική κρέμα όλων σας. Είναι εδώ για εσάς, γιατί η Απάλ Total έχει έρθει για να βοηθήσει το δέρμα σας. Εδώ λοιπόν τι κάνει η Απάλ Total. Επουλώνει μικροτραυματισμούς, απαλύνει ρητίδες, απομονώνει τοξίνες, αντιμετωπίζει δήματα από τσιμπήματα ή χτυπήματα, ανακουφίζει μυϊκούς πόνους, βοηθάει στην ανάπλαση των ιστών του δέρματος. Τι άλλο κάνει? Διατηρεί νεανική την επιδερμίδα σας, βελτιώνοντας την ελαστικότητά της, ενώ προστατεύει τα κύτταρα από το οξυδοτικό στρες και καταπολεμά τις δαγάδες. Εδώ λοιπόν η Απάλ Total είναι η νούμερο ένα λύση για εσάς που έχετε σοβαρά δερματικά θέματα και σοβαρά δερματικά προβλήματα. Με ένα τηλεφώνημα στην πόρτα του σπιτιού σας έχετε ένα Απάλ Total με 19,90, ενώ τα δύο μπουκάλια έρχονται δύο συσκευασίες με 29,90. Είναι μια απίστευτη προσφορά για να μπορέσουμε να έχουμε πάντα ένα δέρμα καθαρό, ένα δέρμα υγιής. Γιατί και το δέρμα μας, από το δέρμα μας προκαλούνται πάρα πολλά σοβαρά προβλήματα. Σοβαρά προβλήματα. Ρωτήστε έναν ειδικό να σας πει. Εδώ θα προστατεύσουμε το δέρμα μας και θα ξανακάνουμε το δέρμα μας καινούριο. Θα κάνουμε ανάπλαση του δέρματος. Και όχι μόνο αυτό, να πούμε επίσης ότι η Απάλ Total βοηθάει πάρα πολύ σε χτυπήματα, σε τσιμπήματα εντόμων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άντρες, από γυναίκες, από παιδιά. Είναι για όλους τους μήνες του χρόνου, από την κορφή μέχρι τα νύχια. Οπουδήποτε αντιμετωπίζεις δερματικό πρόβλημα, βάζεις το Απάλ Total και ξενιάζεις. Είναι άμεσο το αποτέλεσμα. Άμεσο αποτέλεσμα και φυσικά ξαναλέμε είναι νούμερο ένα αναπλαστική κρέμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αγορά στο 211.600. Ένα Απάλ Total τώρα 19,90. Δύο Απάλ Total 29,90. Είναι γεμάτο από φυτικά συστατικά για να μπορέσει να βοηθηθεί ο οργανισμός σας. Βλέπω εδώ πέρα είναι απίστευτα. Απίστευτα τα συστατικά που έχει μέσα. Ξαναλέμε είναι ένας φυσικός τρόπος για να φτιάξετε και να ξανακάνετε το δέρμα σας καινούριο. Χωρίς χημικά. Χωρίς χημικά. Εδώ είναι η υγεία μας. Στο 211.600. Κάντε το δέρμα σας να είναι υγιέστατο. Με ένα τηλεφώνημα. Ένα Απάλ Total 19,90. Τα δύο Απάλ Total 29,90. Τώρα λοιπόν, σούπερ προσφορά για όλους εσάς.
Πάμε τώρα να δούμε τι έχει γίνει με τον Γιώργο Λιάγκα. Ο οποίος Γιώργος Λιάγκας ήταν εξαγριωμένος. Ναι, ήταν το πρωί, αλήθεια είναι. Γιατί υπήρχε μία φωτογραφία, μάλλον για ένα δημοσίευμα, τον οποίο ήθελε να περιμένει παιδί. Ναι, από, Μία άλλη γυναίκα. Από μία άλλη γυναίκα, από τη σύντροφό του, όπως γράφανε στο συγκεκριμένο δημοσίευμα. Έγινε έξω φρενών ο Γιώργος Λιάγκας και είπε ότι πλέον δεν ασχολείται με το να κάνει κάποια μήνυση κτλ. Γιατί δεν θέλει να το θεωρήσουν κάποιοι την αδυναμία του και μοιράζει τις μηνύσεις. Παρ' όλα αυτά, έγινε έξω φρένων με το συγκεκριμένο δημοσίευμα. Είχε παρεξηγηθεί κυρίως και με το άλλο που τον είχε κάνει σαν bodybuilder, δεν ξέρω αν θυμάστε. Η συζήτηση ξεκίνησε από τον Παντελή Καναράκη. Πήγε μετά σε αυτό το θέμα εκείνη τη φωτογραφία που τότε με τον Γιώργο Λιάγκα που φαίνονταν χιλιακή. Κάτι παραδέχθηκε και ο ίδιος ότι ήταν φωτομοντάζ και μετά έγινε αυτό το θέμα με το δημοσίευμα του περιοδικού. Για πάμε να καταλάβουμε τι ακριβώς έχει συμβεί και τι γράφουν για τον ίδιο. Ότι περιμένει παιδί. Κανείς δεν μίλησε για την προσωπικότητα του Παντελή Καναράκη, για το ταλέντο του, για το χαρακτήρα του. Μιλήσαμε για το κόνσεπτ της φωτογράφησης πολύ συγκεκριμένα. Έτσι, έχει άρα, και μιλάμε για το έργο και όχι για τον άνθρωπο. Πετρογιάννη, μια και μιλάμε στον πληθυντικό εδώ από σήμερα, να το δεχτώ. Πένα λες τουλάχιστον. Κυρία Πετρογιάννη, βεβαίως, συγγνώμη, σας ζητώ. Έχει ευθύνη και ο κύριος Καναράκης που απεδέχεται. Δεν είναι ανήλικος. Όχι, αλλά δεν μιλήσαμε. Δεν χειραγωγήθηκε από κάπου. Θέλω να πω ότι την φωτογράφηση αυτή και την επεδέχθη. Ότι δεν προσέβαλε κανείς προσωπικά τον Παντελή Καναράκη, αλλά τη φωτογράφηση. Με Κυλιακούς. Εγώ έχω φωτογραφηθεί. Έγινε ένα εξώφυλλο χωρίς ποτέ τη δική μου συνένεση που πήραν το δικό μου κεφάλι και Κυλιακούς άλλου άντρα. Φωτομοντάζ. Ποτέ δεν υπήρξε συνένεση. Έχω φωτογραφηθεί εγώ με Κυλιακούς. Πρόσεχε παρακαλώ πολύ τι λες. Έχει δίκιο σε αυτό που λέει. Ποτέ. Αλλά μιλήσαμε πάντοτε για το έργο και λέω για εμάς γιατί θα μιλήσουμε επειδή για τον εαυτό μας. Επειδή δεν έχω κινηθεί νομικά εγώ ποτέ εναντίον όσων με έχουν θίξει. Δεν σημαίνει ότι ισχύουν όλα αυτά. Όπως ότι περιμένω παιδί κτλ. Που γράφονται τώρα. Δηλαδή, έλεος πια το ότι δεν κινούμε νομικά, μην το θεωρεί τα δυναμία κάποιοι. Απλώς είναι η λογική μου εμένα. Τέλος πάντων. Άρα λοιπόν διαψεύδει το δημοσίευμα που τον ήθελε να περιμένει παιδί. Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Δεν περιμένει παιδί. Σε βαθμό μην είσαι. Λέγανε και με ποια είναι μαζί στο δημοσίευμα. Είχανε κάποια... Λέγανε ότι είναι η σύντροφός του. Χωρίς περισσότερες λεπτομέρειες. Ότι η νέα του σχέση, σχέση περιμένει παιδί ο Γιώργος Λιάγκας σε αυτό το δημοσίευμα το οποίο έχει γίνει viral και όλοι λέγανε περιμένει και τρίτο παιδί ο Γιώργος Λιάγκας. Ο Γιώργος Λιάγκας. Με τη γνωστή ανακύκλωση. Γιατί έχεις μείνει κάγκελο, ρε, η Χαραλεμονή. Κάγκελο έχεις μείνει. Γιατί. Ο κόσμος καίγεται. Βαρκούλες θα με νύζουνε. Τι μας νοιάζει αν περιμένει παιδί ο Λιάγκας και αν δεν περιμένει. Γι' αυτό για κανένα άλλο λόγο. Πάμε να μάθουμε λοιπόν για ποιο, τι ακριβώς έχει γίνει με τον Πέτρο Φιλιππίδη λοιπόν, γιατί έχουμε πασίγνωση ηθοποιό, ετοιμάζεται να τον κάψει και καλά θα κάνει με την κατάθεσή της. Πάμε να δούμε τι θα αποκαλύψει στο δικαστήριο. Βέβαια, ναι. Για να ακούσουμε. Μία-δύο φορές πριν από πολλά χρόνια, κάποια στιγμή στα παρασκήνια, αλλάζαμε ρούχα για τις ανάγκες των ρόλων μας. Εκείνος ήταν σε κοντινή απόσταση από εμένα και εκ των υστέρων κατάλαβα ότι περίμενε να βγάλω τα ρούχα μου. Το έκανα πολύ γρήγορα και μόλις γύρισα το κεφάλι μου, τον είδα ξαφνικά με κατεβασμένο το παντελόνι, γυμνό από τη μέση και κάτω. Σοκαρίστηκα από το θέαμα, αλλά πιο πολύ σοκαρίστηκα από το βλέμμα του. Τον έβρισα και εκείνος δεν είπε κουβέντα. Από τότε δεν του ξαναμίλησα. Μάλιστα, είναι απίστευτα τα όσα καταγγέλει η συγκεκριμένη ηθοποιός στην κατάθεσή της. Και θα ακουστούν πάρα πολλά στο δικαστήριο. Ναι, έχουμε να ακούσουμε αυτό πάρα λέει, πολλά. Αυτό λέει είναι ένα από τα πάρα πολλά τα οποία θα υποθούν στο δικαστήριο. Mm. Και αυτή τη στιγμή παρουσιάζει, να πούμε, ο Πέτρος Φιλιππίδης ότι είναι άθλια η υγεία του. Ότι έχει χάσει 25 κιλά, ναι. Ότι αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας και μάλιστα είχε πει και ο δικηγόρος ότι μπορεί και να μην αντέξει όλη τη διαδικασία στο δικαστήριο. Τώρα να μείνετε να δούμε τι ξεκινάει σύντομα η δίκη. Και καλό θα είναι να βγει ένα γρήγορο αποτέλεσμα σε αυτή τη δίκη, ώστε τα θύματα πλέον να κοιμούνται γαλήνια. Γιατί τα θύματα είναι πάρα πολλά. Τα όσα έχουν καταγγείλει ανατριχιάζουν. Δεν μπορούν να βγουν στην τηλεόραση αυτά τα οποία έχουν συμβεί. Δεν μπορούν να βγουν στην τηλεόραση όλα αυτά τα οποία έχουν καταγγελθεί. Είναι αδιανόητα. Ηθοποιεί υπεράνω πάσης υποψίας. Είναι αδιανόητα. Πάμε να δώσουμε την αγαπημένη κρέμα. Πάμε να δώσουμε την αγαπημένη κρέμα εδώ, έχουμε εδώ την Queen Cosmetics, την νούμερο 1.
πάμε στην πιο σημαντική προσφορά για τη γυναική ομορφιά. Πάμε να δώσουμε λοιπόν τη νούμερο 1 κρέμα. Δεν θα πάρετε μία συσκευασία. Ακούστε προσφορά τώρα. Πάρτε 2 κρέμες Queen Cosmetics με σπιρουλίνα και ελιά. Για 24 ώρες σας κρατάει το πρόσωπό σας και το δέρμα σας νεανικό. 2 Queen Cosmetics κρέμες. Και θα πάρετε και δύο συσκευασίες από αυτό το απαλό γαλάκτωμα καθαρισμού για το πρόσωπο, το λαιμό και τα μάτια σας. 2 γαλακτώματα, το οποίο τι κάνουν τα γαλακτώματα, προσφέρουν ένα αποτελεσματικό καθαρισμό από ρήπους, βεβαίως από ρήπους και προϊόντα μακιγιάζ χωρίς να αφήνουν κατάλοιπα. Χάρη στα βότανα που περιέχουν, τονίζουν, δροσίζουν και ενυδατώνουν την επιδερμίδα. Έχουν μέσα aloe vera, η οποία aloe vera είναι πλούσια σε φερπτικά συστατικά, καταπραίνει και διατηρεί τη φυσική υγρασία του δέρματος. Έχει μέσα εκχύλισμα ροδιού που τονώνει, αναζωογονεί την επιδερμίδα και δρά αντιοξυδωτικά, ενώ έχει μέσα και λιμόνι το οποίο καθαρίζει αποτελεσματικά, αφήνοντας το δέρμα σας απαλό, λίο και φρέσκο. 2 λοιπόν θα πάρετε σήμερα Queen Cosmetics γαλάκτωμα καθαρισμού και 2 κρέμες Queen Cosmetics, οι οποίες τι κάνουν αυτές οι κρέμες. Να πούμε ότι η Queen Cosmetics, η κρέμα είναι ότι πρέπει για την επιδερμίδα μας, φυσικά την αναζωογονεί, λιένει τις ρητίδες, μας κάνει ένα δέρμα λαμπερό και δεν χρειαζόμαστε τίποτα άλλο. Έχουμε την κρέμα την Queen Cosmetics, τη βάζουμε, το μακιγιάζ μας από πάνω και είμαστε έτοιμες. Να πούμε ότι πολεμά την αφυδάτωση, αναζωογονεί και δίνει λάμψη στο δέρμα σας. Έχει μέσα την ελιά η οποία φροντίζει για την καλή διατήρηση του δέρματος και πραγματικά δεν θα έχετε αφυδάτωση στο δέρμα, που είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Και φυσικά όχι μόνο αυτό. Η σπιρουλίνα που υπάρχει μέσα, η υπερτροφή αυτή, θα προωθηθεί στο δέρμα σας και θα σας βοηθήσει πάρα πολύ. Έχει μέσα αλαντοίνη και πανθελώνη που προσφέρουν μια αντιφλεγμονώδη δράση. Έχουν μέσα πάρα πολλά φυτικά συστατικά, τα οποία θα σας βοηθήσουν για να έχετε ένα λαμπερό δέρμα. Ένα λαμπερό νεανικό δέρμα. Τώρα λοιπόν πάμε στη μεγάλη προσφορά για να έχετε 24 ώρες σωστή ενυδάτωση του δέρματός σας και να έχετε κάνει το πρόσωπό σας, το δέρμα σας να είναι νεανικό. Queen Cosmetics λοιπόν 2 συσκευασίες για νεανική επιδερμίδα. Για δέρμα νεανικό 2 συσκευασίες. Και 2 συσκευασίες από αυτό εδώ πέρα το γαλάκτωμα της Queen Cosmetics θα τα πάρετε όλα μαζί και τα 4 προϊόντα 29,90 στο 211.600. Και τα 4 προϊόντα 29,90 τώρα για εσάς δεν υπάρχει αυτή η τιμή, δεν υπάρχει αυτή η τηλεοπτική προσφορά πουθενά. Πάμε τώρα να δούμε τι καταγγείλει ο Παύλος Ευαγγελόπουλος. Ο αγαπημένος ηθοποιός βγαίνει και λέει ότι δέχτηκε σεξουαλική παρενόχληση, όχι από γυναίκα, από άνδρα. Mm-hmm. Ναι. Από άδα και μάλιστα λέει ότι δεν αντέδρασε και πολύ καλά, αντέδρασε πολύ άσχημα. Να τον δούμε. Το θέμα της κακοποίησης, είτε της λεκτικής βίας, είτε της σωματικής, είτε της σεξουαλικής παρενόχλησης και κυρίως έχει πληγεί και ο χώρος ο δικός σας. Εγώ πιστεύω ότι όλα αυτά που γίνανε στον χώρο το δικό μας έχει να κάνει κυρίως με την κατάχρηση εξουσίας, όπου άλλος θεωρεί ότι είναι στο απειρόβλητο. Χαίρομαι πάρα πολύ που εξελίχθηκαν έτσι τα πράγματα, που βγήκαν αυτά όλα στη φόρα και ελπίζω από εδώ και πέρα να τελειώνουμε με αυτές τις συμπεριφορές, να τελειώνουμε με τους ανθρώπους που είχαν τέτοια συμπεριφορά. Σεξουαλική παρενόχληση έχεις δεχτεί? Από άντρα όταν ξεκινούσα την καριέρα μου, ήμουν πάρα πολύ μικρός. Πώς αντέδρασες, τι έκανες? Αντέδρασα βία, δεν θέλω να σου πω τι έκανα, όταν επιχείρησε να έρθει πολύ κοντά και τελείωσε η ιστορία εκεί. Μάλιστα. Δεν υπάρχει άνθρωπος του θεάματος που να μην έχει δεχτεί σεξουαλική παρενόχληση. Έχει συνδυαστεί το θέαμα με τη σεξουαλική παρενόχληση, όπως φαίνεται. Δεν έχω ακούσει έναν που να μην πει δεν έχει δεχτεί σεξουαλική παρενόχληση. Άντρες, γυναίκες, έτσι. Ένα δεν έχω δει. Γιατί οι άνθρωποι του θεάματος τολμάνε και βγαίνουν και τα λένε. Δεν είναι μόνο οι άνθρωποι του θεάματος, σε πάρα πολλούς χώρους. Άρα τι καταλαβαίνουμε, κυρία Λεμονή? Ότι η σεξουαλική παρενόχληση υπήρχε, υπάρχει και δυστυχώς θα υπάρχει εάν δεν γίνονται καταγγελίες. Αυτό. Ώστε να σταματήσει. Ναι.
Να σταματήσει επιτέλους. Ναι, το πιστεύω ακράδαντα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.